Το θρηλυκό αντιτορπιλικό βέλος, σύμβολο του αντιδικτακτορικού αγώνα που έκανε το πολεμικό ναυτικό, επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τον τριήμερο εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης και της επετείου του Όχι. Το βέλος, το 1973, υπό τις εντολές του κυβερνήτη του, Νίκου Παπά, διέφυγε στην Ιταλία ως μια πράξη αντίστασης στη στρατιωτική Χούντα, που έμεινε στην ιστορία ως το κίνημα του ναυτικού. Και εδώ είναι μια επιστολή που έστειλε στο Μακάριο. Ο κυβερνήτης του Βέλους, Σωτήρης Χαραλαμπόπουλος, ξενάγησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του παρουσίασε και μια επιστολή του Νίκου Παπά προς τον Μακάριο, με την οποία δηλώνει πως προτίθεται να συμβάλλει αυτός και το πλήρωμά του εθελοντικά στον αγώνα της Κύπρου. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι αφοσιωμένες στη δημοκρατία, υπερασπίζονται τη δημοκρατία. Μαζί με το λαό, το έθνος, την πατρίδα. Υπερασπίζονται τους δημοκρατικούς θεσμούς. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφού επισκέφτηκε το Μουσείο Μπάσκετ, όπου και θυμήθηκε τις μεγάλες επιτυχίες της επίσημης αγαπημένης, μετέβη στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Φτάνοντας εκεί, είδε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά, τα σύγχρονα ελικόπτερα Καϊόβα που παρέλαβε πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα οποία θα παρουσιαστούν αύριο στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Λίγη ώρα αργότερα, ο Προκόπης Παυλόπουλος αφήχθη στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, που τον υποδέχτηκαν μέλη της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Το ξύπνημα της μνήμης, η εγρήγορση της συνείδησης, που πρέπει ακριβώς να μας οδηγούν να θυμόμαστε τούτο, πριν απ' όλα, ότι το ολοκαύτωμα συγκύρωνε τον εφιαλτικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι το χειρότερο έγκλημα που διαπράχθηκε ποτέ εναντίον της ανθρωπότητας και του ανθρώπου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν αύριο με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.